Οπωσδήποτε δεν είναι αυτό σωστό, έτσι. Ο κόσμος είναι εχθρός του Θεού. Όποιος θέλει να γίνει φίλος του κόσμου γίνεται αυτόματα εχθρός του Θεού, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει η κοσμίκευση, έτσι. Αντίθετα, γκρεμίζει. Γκρεμίζει ψυχές, γκρεμίζει και τοπικές εκκλησίες ακόμα. Δεν μπορούμε να βάλουμε καλό λογισμό με την έννοια δηλαδή να δικαιολογήσουμε αυτό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι παραχωρεί ο Θεός να έχουμε τέτοιους ποιμένες και τέτοιες ποιμαντικές, ας πούμε, πρακτικές, γιατί ακριβώς έχουμε πάρα πολύ αλλοιωθεί όλοι οι χριστιανοί και δεν είμαστε δεκτικοί, ας πούμε, του γνήσιου, του ακριφνούς, του ορθόδοξου, και οι ποιμένες μας και αυτοί δεν το υιοθετούν, γιατί και ο λαός δεν το δέχεται ενδεχομένως. Και αμέσως θα σπέψουν οι ίδιοι οι πιστοί να πούνε τι παπάς είναι αυτός που μας λέει τέτοια πράγματα τα οποία είναι για καλογύρους, ας πούμε. Εμείς θέλουμε κοσμική ζωή. Υπάρχει δυστυχώς δηλαδή η εκοσμίκευση των κλήρων και στην ποιμαντική, γιατί υπάρχει μεγάλη εκοσμίκευση στους πιστούς, στο ποίμνιο. Οπότε έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε και τους κληρικούς, οι οποίοι προέρχονται από το ποίμνιο, από τη βάση, από το λαό. Επειδή ο λαός, ο ορθόδοξος λαός, είναι κατ' όνομα ορθόδοξος, στην πραγματικότητα είναι κοσμικός, κοσμικευμένος και όχι ορθόδοξος, γι' αυτό έχουμε και τέτοιους ποιμένες. Βλέπετε, αν εμφανιστεί κάποιος ποιμένας πραγματικά ορθόδοξος, που λέει ακριφνώς, ας πούμε, αυτά που λέει ο νόμος του Θεού, το Ευαγγέλιο, αμέσως θα σπεύσουν οι περισσότεροι να τον χαρακτηρίσουν ως φανατικό, ως ακραίο, ως ακόμα και, ας το πούμε, άνθρωπο ο οποίος εισάγει κενά δαιμόνια, θα λέγαμε, μέσα στην Εκκλησία, έτσι, και λειτουργεί σαν μια σέκτα ή σαν ένας άνθρωπος που θέλει να τους κάνει όλους καλογύρους. Τέτοια πράγματα θα πούνε. Μέχρι και ψυχοπαθή θα το πούνε. Το μακαριστό τον πατέρα Αυγουστίνο τον Καντιώτη, πόσες φορές προσπάθησαν να τον βγάλουν τρελό. Γιατί? Γιατί έλεγε ακριφνώς τον νόμο του Θεού. Αντιδρούσε στα καρναβάλια, αντιδρούσε στα διαζύγια. Ξέρετε τι είναι να πάει ο άλλος να πάρει διαζύγιο και να το πει ο δεσπότης δεν στο υπογράφω. Όπως πρέπει να κάνει. Και όμως σήμερα, με πάσα ευκολία, έτσι, δίνονται διαζύγια από τις Μητροπόλεις. Ενώ θα έπρεπε να εξετάζονται πάρα πολύ καλά κάθε περίπτωση από τον αρχιερέα, έτσι, για ποιο λόγο θέλει να χωρίσει ο άλλος. Έτσι. Αλλά δυστυχώς, αν το κάνει αυτό, θα αντιμετωπίσει αυτά που αντιμετώπισε ο Χριστός ο πατήρ Αυγουστίνος, που δεν υπέγραφε διαζύγια, έτσι, σας είπα. Και τι δεν τον έλεγαν τον άνθρωπο, και ψυχοπαθή και χίλια δύο πράγματα. Γιατί ο λαός είναι κοσμικευμένος, δυστυχώς. Οπότε χρειάζεται μία, ας πούμε, εργασία σε βάθος. Θα πει κανείς πώς θα αντιστραφεί η κατάσταση. Η κατάσταση θα αντιστραφεί με τη μετάνοια, τόσο του λαού, όσο και του κλήρου, έτσι, γιατί και ο κλήρος έχει κοσμικευθεί εν πουλής. Και να δημιουργηθούν, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, νησίδες ευσεβίας μέσα στο λαό. Του τέστην ορθόδοξες, πραγματικά ορθόδοξες οικογένειες, οι οποίες θα δημιουργήσουν τα αυριανά στελέχη, τους αυριανούς ποιμένες, ιερείς και αρχιερείς. Από πού θα βγουν οι ορθόδοξοι ιερείς και αρχιερείς? Από τις ευσεβείς ορθόδοξες οικογένειες. Έτσι, αυτό είναι έργο του λαού. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος να φτιάξουμε ορθόδοξες βάσεις. Έτσι, βάσεις ορθόδοξες μέσα στο λαό είναι οι ορθόδοξες οικογένειες. Οι πραγματικά ορθόδοξες όμως. Όχι κατ' όνομα.